Στημένη μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Άνο να εκτελεί με πάσα για τον Κλωναρίδη. Ξανά ο Ισπανός. Σέντρα δεν έχει αρκετό ύψος. Γκολ! Ο Σίλτεφελτ σκοράρει για τον Παναθηναϊκό. Στο 26ο λεπτό έφτασε πρώτος στην μπάλα. Και με μια πολύ ωραία προβολή ο Θεοδωρόπουλος είχε πολύ κόσμο μπροστά του. Δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Σίλτεφελτ στο 26 από την ασίστ του Νάνο. Τώρα ευκαιρία για τον Καρέλη που περνάει από τον Θεοδωρόπουλο και 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 45. Αυτό που ζητά ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην πλάτη της άμυνας. Στο 45 ο Καρέλης κάνει το 2-0 από την ασίστ του Κλωναρίδη. Κουτρουμπής, έχει φύγει ο Κλωναρίδης, δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα ο Κουτρουμπής, ο Νάνο. Βρήκε χώρο και τώρα θα κάνει την παλιά για τον Κλωναρίδη. Δυνατή. Γκοϊάν έχει έρθει και ο Ζέκα πήρε την κεφαλιά και ανεβαίνει ο Καρέλης. Κλωναρίδης του δίνει την μπάλα και ο Καρέλης έχει την ευκαιρία. Θα νικήσει το Θεοδωρόπουλο. Όχι, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Θεοδωρόπουλος. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Σε άλλη μια υποδεγματική αντεπίθεση. Οι πράσινοι φτάνουν στο 3-0 στο 55. Μαυρία, Ζέκα, Καρέλης, Μαυρία, φοβερή επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Περιμένει ο Μπέρκ, την πήρε την μπάλα. Ο Μπέρκ πλασάρει, είναι ένα τέλειο γκολ από τον Παναθηναϊκό στο 82. Είναι φοβερή συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού για να φτάσουν στο 4ο γκολ. Ο Μπέρκ επιστρέφει και σκοράρει και αυτός. 5ο γκολ στην καριέρα του σε 7 μάτς απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. 3ο φέτος μετά τα 2 πέτυχε στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο 82.